Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη γιατί. Γιατί γράφεται αυτή, αυτός ο κολοσσός. Ο κολοσσός. Ο κολοσσός. Της τηλεόρασης. Η εκπομπάρα. Mr. Block, Missick, Nick Taylor και αυτή την εβδομάδα. Μαζί wow. Όλα, τα έχουμε όλα, όλα. Την επόμενη μισή ώρα, λοιπόν, τι θα αποκαλύψουμε, παιδιά. Showbiz, μόδα, ειδήσεις τρελές, αθλητισμό, ύβρικα, σκάνδαλα και βέβαια τον Nick Taylor σε χορευτικό. Έχω αθλητισμό, έχω εξελίξεις γενικά με τον Παναθηναϊκό, έχω ένα ταξίδι που έγινε, έκανε ένα γράμμα μέσα σε ένα μπουκάλι, έχω τη ήδη ο πρίγκιπας Χάρη στο Αφγανιστάν τι και, έχω, καλές, ώρα, και την Μπιγιονσέ στην ορκομοσία του Ομπάμα. Άκου να δεις. Πολύ ενδιαφέροντα. Γυρίσαμε εδώ πέρα και θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Η Beyoncé τραγούδησε playback. Όχι, όχι, πού. Βρένικ Τέιλορ, δεν είχαμε συμφωνήσει αυτό το θέμα. Θα το πούμε εμείς, είχαμε βρει όλα τα βίντεο και μας το έκλεψες μέσα από τα χέρια μας. Έγινε η ορκομοσία του Ομπάμα, δεν τους ένιωξε στην Αμερική ούτε ο Ομπάμα, ούτε ναι. Το φόρεμα της Μισελ, ούτε τίποτα. Τους ένιωξε γιατί η βραβευμένη με γκράμι τραγουδίστρια συγχρόνισε τα χείλη της με το playback του ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαγιά της. Και έρχομαι εδώ να σας ρωτήσω. Τραγούδησε playback η Beyoncé. Μαγιά της, εγώ λέω. Μαγιά της. Μαγιά της, γιατί μπορεί να μην έκανε λάθος και να γινόταν ρεζίλια. Πότε καλύτερα έτσι. Μπορούμε να δούμε κάποια πλάνα, παραδείγματος χάρη, που κάνει μια προσπάθεια έτσι, να ξεχαστεί αυτό το σκάνδαλο και ίντρικα, να μην φανεί δηλαδή. Φαίνεται πάντως ότι ανεβάζει πολύ το μικρόφωνο για να μην φανεί ότι κάνει λίγο σκάνδαλο. Μα φαίνεται και από τη φράτζα, δεν τη βλέπεις. Ναι, η φράτζα είναι. Πώς είναι σταθερή. Το πρώτο. Το πρώτο. Και καταρχάς είχε συναυλία μετά. Γιατί να ακούσουν τον εθνικό ύμνο live, δεν κατάλαβα. Αυτό το lip-syncing είναι και λίγο ερεθιστικό. Είναι. Σαν το. Μια φορή και δύο είναι. Και επειδή μπήκε σε αυτή την περίοδο της Σαρακοστής, είναι, μπορούμε να πούμε, και αφροδισιακό. Ναι, ναι, μου θυμίζει το τραγούδι, αυτό θέλω να πω, το Blow My Whistle Baby. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, απλά το. Απλά το. Το έσασα εδώ σαν θέμα. Όποιος ξέρει, νομίζει. Από την άλλη, παιδιά, έχω να σας πω ότι στο Twitter ο Justin Bieber πήρε ξανά τα ηνία. Δηλαδή, είχε τους περισσότερους followers, πήρε τα ηνία από τη Lady Gaga που τα κρατούσε μέχρι τώρα. Και απέκτησε 33 εκατομμύρια 320.000 ακόλουθους στο Twitter. Ο Justin Bieber. Πολλά τρία για τον νέο Justin, μπράβο. Πολλά τρία. Να τα εκατοστήσει. Χαίρετα μου τον Πλάτανο. Χαίρετα μου τον Πλάτανο. Θα σας το χαιρετήσω. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί χθες ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε φίλοι στο κύπελο από τον Πλατανιά Χανίων. Άκου. Το κόκκινο τριφύλι μας γλέντισε. Γιατί ξέρετε τώρα ότι είμαι ο Παναθηναϊκός. Και αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από το κύπελο. Τώρα στόχος, από ό,τι βλέπω τα πράγματα, έτσι όπως πάει η ομάδα, είναι η παραμονή. Και το water polo. Αυτά τα δύο μας μείνανε. Εγώ ετοιμάζομαι για την Ευρωλίγκα. Ετοιμάζω, Μητσάρα. Θα παίξουμε μπασκέτα. Πάμε σε μουσική, παιδιά, και να έρθουμε ξανά. Άζη, Άλεξ Λέων, Φίτσιν, Τζορτζίνα και Κόζα Μόστρα μαζί με τον Ρεμπέτη Αγάθωνα Ιακουβίδη θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό της... Της Eurovision, η οποία θα γίνει σε πολύ λίγες μέρες. Το Matty Earth διοργανώνει αυτή τη μεγάλη βραδιά. Νίκ Τέιλορ, τι ψηφίζεις? Εγώ... Τι ψηφίζω. Πρέπει να είναι διπλωματική απάντηση. Ήτανε, αυτό ήταν τώρα με ευνηδίαση. Γιατί διάβαζα ένα άρθρο και είναι προς το σχολείο να μας πει ο Μαυροκεφαλίδης. Και κάνεις. Τι, εγώ να σας πω. Είδα το κεφαλάκι σου πώς πήγες να το κρύψεις κατά το θείο οθόνη. Γλυκούλικο κίνησε και ήθελα να πω. Θέλω να μου πεις ποιον στηρίζεις για την φετινή ελληνική Eurovision. Αν παίζαμε στοίχημα, παραδείγματος χάρη, πού θα πόνταρες. Θα πόντερε σε εμφάνιση, υπήρχε Θωμαία Πέργη. Θωμαία Πέργη, ναι. Θωμαία Πέργη. Όμορφη, πολύ όμορφη. Όμορφη. Και αγγελική όμως, αγγελική. Αγγελική, άδεια. Όλοι είναι πολύ καλοί και στο είδος του. Οπότε α νικήσει όποιο είναι τυχερό ή δεν ξέρω. Όποιον αγαπήσει το κοινό. Νικτέρ, θα μας πεις κάτι, μας έλεγες πριν. Θα σας πω κάτι για ένα άρθρο το οποίο βρήκα, το οποίο θα ανεβάσω το επίπεδο της εκπομπής, ότι οι ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου
βλάπτουν τα ζευγάρια. Γιατί? Ειδικοί επί των σχέσεων και σεξοθεραπευτές από τη Μεγάλη Βρετανία υποστηρίζουν ότι οι σεξουαλικές ταινίες επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις των ζευγαριών. Το 70% των αντρών ηλικίας από 18 έως 34 ετών παραδέχονται ότι παρακολουθούν ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου. Και τουλάχιστον μια φορά το μήνα έχουν την τάση να, οι γυναίκες να το παρακολουθούν. Ναι. Με αυτό όμως έχει κόστος σεξουαλική του σχέση, ναι, και δεν, το 86% των θεραπευτών που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι οι σεξουαλικές ταινίες έχουν αρνητική επίδραση στις σχέσεις, ενώ το 90% δήλωσε ότι έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στα προβλήματα που ανακύπτουν, βλέπετε, ναι, τη λέξη που χρησιμοποιώ, ανακύπτουν στα ζευγάρια εξαιτίας αυτού τα τελευταία χρόνια. Είναι σοκαριστικό. Θέματα ταμπού θίγει αυτή τη στιγμή ο Νικ Τέιλορ, αλλά εμείς θα θίξουμε άλλο ένα ταμπού. Ταμπού, ποια θα θίξουμε, Νικόλ Σέτζιγκερ. Την Νικόλ Σέτζιγκερ που μας έχει συνηθίσει σε σκανδαλώδεις, αφροδισιακές θα έλεγα, εμφανίσεις. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε έτσι, να πάρουμε μερικά πλάνα από το τζεράκι του καινούργιου της βίντεο κλιπ, το οποίο λέγεται Boomerang. Επέστρεψε, δυναμικό comeback. Αλλά μου φαίνεται λίγο σε αυτό το βίντεο κλιπ, θα το πω. Λίγο έτσι πιο διαφορετική, πιο παλαϊκή, να το πω. Είναι σεξι, φοράει το ρομπάκι της του δωματίου, του σπιτιού της και κάνει ένα υπέροχο βίντεο κλιπ. Προσπαθεί να κάνει λίγο Beyoncé και Ριάννα μαζί, νομίζω. Εντάξει, έχει το δικό της στυλ. Θέλετε όμως να περάσουμε έτσι με αυτά και με εκείνα σε ένα ακόμα βίντεο κλιπ? Θέλω πολύ. Μιλάω. Να τα πω. Ναι, ναι, πες τα. Ωραία. Οι βουλευτίνες βγήκαν από τα ρούχα τους. Αχ, ωραίο. Άντε, γιατί. Ιταλία. Επιστολή με την οποία επισημαίνει την κλιμακούμενη στοχοποίηση των γυναικών βουλευτών, με δημοσιεύμα στον τύπο, αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, το τελευταίο διάστημα πλήθος αρνητικών δημοσιευμάτων, ναι, αναφέρονται σε γυναίκες βουλευτές όχι για το έργο τους, ναι, όχι για τις απόψεις τους, αλλά στοχοποιώντας τις ενδυματολογικές τους επιλογές. Oh, δηλαδή, ρε φίλε, για κάτσε. Κάθομαι που βλέπω τη Βουλή και τη βλέπω. Ναι. Κάθομαι και ακούω αυτές τις μπαρούφες εισαγωγικά που λέτε, όχι εισαγωγικά, τα βγάζω. Δεν μπορώ να ρίξω λίγο χαλβά. Να μην ρίξω λίγο χαλβά. Πού είναι εκεί πέρα ντυμένες με τα ταχέρ τους, οι δικηγορίνες, όλα αυτά. Τι χαλβά να ρίξουν, χαλβά να ρίξω. Να δω λίγο εκεί πέρα τη δικηγορίνα που βγαίνει να τα πει ωραία. Και εσύ να ψηφίσει. Έρχεται σε ρακοστή και μιλά για χαλβά. Έλα, μωρέ, δεν χρειάζεται. Θα σα πω τώρα τι σημαντικό νέο έχω. Ναι. Άκου λίγο. Σακύρα, γεια εσύ, μαμά. Εδώ. Να θυώσει το χιτίτο, η Σεγιάμα Μιλάν πήκε με μπάρα. Σε άπτα ισπανικά. Σε άπτε. Σε άπτε τα ισπανικά, φυσικά. Επειδή το διαβάζω και μόνο. Δόντε λα μία ντελόρε, πάρτον και κούνα τον ώρε. Άκου τώρα. Θα πρέπει να ντρέπεσαι, αλλά η Σακύρα έγινε μαμά. Έκανε έναν πολύ ωραίο γιο. Έφερε στον κόσμο. Ό,τι τι, εσύ πήγε στο μευτήριο. Όχι, όχι, αλλά το έμαθα. Κοίτα, και κάτι τόσο όμορφο που είναι. Ποιο. Νικ Τέιλορ, κάτι νομίζω τσιλιμπουρδίζει με τον Τζεράντε Πατέρ. Αν μπορούσα, τον έκλεβα. Βασικά το είχα βρει και εγώ αυτό το άρθρο και μόλις μου το κλέψατε. Εσύ μου το έκλεψε. Αλλά τι είδε ο πρίγκιπας Χάρη στον Αφγανιστάν. Τι είδε. Τι ροή υπάρχει. Πώς πάμε από εδώ, από εκεί, Μετά του 4 μήνες λέει επιφυλακή στο Αφγανιστάν και τη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις βασιλικής αεροπορίας, ο πρίγκιπας Χάρη φαίνεται πως δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει πλέον την πραγματικότητα. Πολύ, πολύ δύσκολο. Αποκτάς, λέει, εμπειρίες ζωής, τις οποίες δεν πρόκειται να βρεις πουθενά αλλού. Τώρα το μόνο που θέλω είναι να γυρίσω στην οικογένειά μου. Δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρη, ο οποίος είχε σταλεί στο Αφγανιστάν και ανέβασε και φωτογραφίες. Καθόταν στον καναπέ και έπαιζε FIFA με τους άλλους στρατιώτες. Κούρασε ο Χάρη στο Αφγανιστάν. Δυσκολεύτηκε. Κουράστηκε. Φαντάζομαι να τον έχω μαζί στο Καστελόριζο να το στάξω το νέο. Να σε ένα παλάτι εκεί πέρα, σε μια σουίτα και να παίρναγε πάρα πολύ δύσκολα. Το φαντάζομαι. Χαιρετίσματα σε όλα τα στρατόπεδα, στοιχείο, στη Ρόδο. Σε όλα τα στρατόπεδα. Εσύ το μήνυμά σου. Γιατί να μην το πω. Βέβαια. Ναι, γιατί στο Αφγανιστάν που λέει ο Μίτσος έχει σουίτες. Βέβαια και έχει σουίτες στο Αφγανιστάν. Οι Καμίλες μπορεί να είναι απ' έξω, αλλά οι σουίτες σουίτες. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Λοιπόν, αρκετές χαζομάρες είπαμε. Πρέπει να πάμε στο τραγούδι, νομίζω.
Σάσα. Τελειώσαμε.